Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βερνίκο για τη συνεργασία που υπέγραψε το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεδομένων και Πρόβλεψης, το οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τον καθηγητή του κ. Ζωπνίδη, όπου έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία και αναλύουμε μια σειρά δεδομένων τα οποία είναι χρήσιμα κυρίως για τους ανθρώπους της οικονομίας της Ελλάδος και προσπαθούμε να δώσουμε τα στοιχεία εκείνα στην οικονομική κοινότητα για να αντιληφθεί τις τεράστιες ανακατατάξεις που συμβαίνουν, κυρίως τους τρόπους διανομής των εμπορευμάτων. Μελετώντας όλο ένα και περισσότερα τα στοιχεία και έχοντας βγάλει ήδη και κάποιες διπλωματικές εργασίες και εργασίες μάστερ που θα σας στείλουμε σύντομα, αλλά και μέσα από παρεμβάσεις κυρίως στον οικονομικό τμήμα, προσπαθούμε να δώσουμε τη διάσταση ότι κάτι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες της Ασίας και δεν είναι μόνο στην Κίνα, είναι και διάμεσες χώρες μέχρι να φτάσουμε εδώ στο Μεσόγειο. Είναι το Καζακστάν, για παράδειγμα, και πολλές άλλες χώρες που αν δείτε το τι μεγαθύρια ανοιγείρονται εκεί, θα δείτε και λίγο την προοπτική που πρόκειται να συμβεί εκεί. Αρχίζουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι όπως παλιότερα οι άνθρωποι αναζητούσαν το όνειρό τους πηγαίνοντας στη Δύση, στην Αμερική, στην Ευρώπη, ίσως πολύ σύντομα πολλοί κόσμοι να πηγαίνουν προς τα εκεί. Διότι αυτές οι χώρες με το να αλλάξει το καθεστώς τους άρχισαν μια γρήγορη οικονομική ανάπτυξη και έχουν πάρα πολλά περιθώρια να αναπτυχθούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι στέλνουν τα παιδιά τους να φοιτούν στα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πανεπιστήμια, γυρνάνε πίσω και δημιουργούν πολύ σημαντικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν τους πόρους και άλλα γεωγραφικά πλεονεκτήματα αυτών των χωρών. Το σημαντικό είναι ότι γίνεται μία ανακατάταξη των δικτύων διανομής των εμπορευμάτων μέσα από το δρόμο του μεταξιού. Οι δρόμοι του μεταξιού βασικά είναι τέσσερις, είναι δύο χερσαίοι, ο ένας που πάει μέχρι τη Ρωσία, ο άλλος θα έπρεπε να πάει Ιράν-Συρία να έρθει Πειραιά, τώρα έχει παράκαμψη. Είναι ο θαλάσσιος δρόμος που πηγαίνει κάτω από τις θάλασσες Κίνας-Ινδίας, διόρυγα του Σουέζ και έρχεται πάλι στον Πειραιά. Είναι και ο ψηφιακός δρόμος, που ο digital είναι ο online δρόμος, όπου είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα του E-Silk Road, το οποίο θα σας προτρέψω να μπείτε στο website γράφοντας e-silk-road. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία εκεί, όπου θα είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα επικοινωνούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Κούτσης, ότι ενώ 17 χώρες συμμετέχουν, είναι περίπου 50 εγγεγραμμένες, ενδιαφέρονται ακόμη άλλες 10 χώρες και το σύνολο του πληθυσμού όλων αυτών των χωρών που ενδιαφέρονται για τους δρόμους του μεταξιού ίσως ξεπερνάει τα 3,5 με 4 δις. Έτσι, οι δε επενδύσεις που βλέπετε να γίνουν βέβαια με κοινή σύμπραξη των άλλων χωρών θα δώσουν στην Κίνα τη δυνατότητα να παίξει ένα πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο ειρηνικό μέσα από την οικονομική διπλωματία. Και αυτό θα της δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξει πάρα πολύ και ίσως να οικειοποιηθεί τα κανάλια διανομής. Και ξέρετε, ο οποίος έχει την παραγωγή και τα κανάλια διανομής ελέγχει πάρα πολλά πλέον. Οπότε αυτό είναι σημαντικό και για εμάς ως χώρα και να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε δικά μας προϊόντα αντίστροφα στον δρόμο του μεταξιού, κυρίως τα προϊόντα μας με ονομασία προέλευσης, αλλά πώς και η ναυτιλία μας μπορεί να εκμεταλλευτεί και κυρίως τους θαλάσσιους δρόμους και ειδικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Εκεί στην ψηφιακή πλατφόρμα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και πολύ μέλλον για να δει κάποιος και θα σας προτρέπω να δείτε εκεί. Εμείς αρθογραφούμε συχνά στην οικονομική σελίδα της Καθημερινής, τα Σάββατα και τις Κυριακές, οπότε ό,τι καινούργια στοιχεία έχουμε, τα βάζουμε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή φορά.